Η τοποθέτηση της Αντιμάρχου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Παναγιώτα Τζάνε, προκάλεσε την αντίδραση της επικεφαλής των 180 μοιρών, Μαρίας Δρή. Η επικεφαλής της παράταξης 180 μοιρές τονίζει πως σκοπός του ερωτήματος το οποίο έθεσε ήταν να πληροφορηθεί για το πώς αξιοποιείται αυτή η καμπάνια, ρωτώντας μάλιστα και για την ενημέρωση που πρέπει να κάνει ο Δήμος, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αντιληπτή. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι για ακόμη μία φορά και η γρήγορη που έσπευσε τόσο γρήγορα να απαντήσει η κυρία Τζάνε. Και δεν απάντησε επί της ουσίας, είναι ότι για ακόμη μια φορά η Δημοτική Αρχή κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού και όχι ουσίας. Επέλεξαν να κάνουν μια δράση και να μαζέψουν από τσίγαρα. Όλο αυτό όμως κόστισε στο Δήμο κάποια χρήματα, για τα οποία ρωτήσαμε τι είναι αυτό που αγόρασαν με αυτά τα χρήματα. Παραδείγματος χάρη, ήταν 2.500 ευρώ προμήθεια κάδων. Πόσους κάδους αγόρασαν? Πού τους τοποθέτησαν, σε ποια σημεία, με ποιο κριτήριο? Και μετά 2.500 ευρώ για ενημερωτικό υλικό. Τι λοιπόν προμηθεύτηκαν με αυτά τα 2.500 ευρώ και πού τα μοίρασαν? Γιατί εμείς δεν έχουμε δει πουθενά να υπάρχει κάποιο ενημερωτικό υλικό γι' αυτό. Να συμπληρώσουμε δε ότι υπάρχουν δήμοι στην Ελλάδα που αντίστοιχα τους έχουν προμηθευτεί κάτι δωρεάν για να τους τοποθετήσουν όπως είναι η Αντίπαρος, άρα και εμείς δεν μπορούσαμε πιλωτικά αρχικά να βάλουμε κάποιους κάδους δωρεάν και να δούμε πώς αυτό, πώς αντιδρά ο κόσμος σε αυτό και αν τελικά μαζεύονται αρκετά μεγάλες ποσότητες, καθώς επίσης και σε άλλους δήμους ο δήμος τους έχει ανταποδοτικά ωφέλη από αυτή τη δράση. Εμείς θα έχουμε ανταποδοτικά ωφέλη για το Δήμο μας. Επίσης, η Μαρία Δρή επισήμανε πως σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζει την ανακύκλωση του ρεύματος των αποτσίγαρων ή σας θεωρεί πως είναι σημαντική. Αλλά δεδομένου ότι ο Δήμος δεν είναι ιδιώτης, πρέπει να δει από αυτή την πρωτοβουλία τι μπορεί να αποκομίσει. Σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζουμε τη δράση, οποιαδήποτε δράση γίνεται. Για να γίνει η διαλογή στην πηγή και να μαζευτούν επικίνδυνα απόβλητα, γιατί όπως η κυρία Τζάνε αναγνωρίζει την επικίνδυνοτητά τους, εννοείται ότι είμαστε και υποστηρικτές όλης αυτής της δράσης. Αυτό όμως που ουσιαστικά θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι μια τέτοια δράση δεν μπορεί να είναι με ποιους όρους και προϋποθέσεις γίνεται, γιατί και οι πράσινες γωνιές μαζεύουν από τσίγαρα, από τον Ιανουάριο μάλιστα, αυτό όμως το κάνουν εντελώς δωρεάν. Άρα, με τι όρους το κάνει ο Δήμος μας? Έχει ελέγξει αυτή την εταιρεία αν είναι πιστοποιημένη? Τι τα κάνει τα από τσίγαρα? Μπορούμε να έχουμε κάποια ωφέλη για το Δήμο μας? Γιατί είμαστε ένας Δήμος, δεν είμαστε ένας ιδιώτης όπως οι πράσινες γωνιές, εθελοντικός, ο οποίος δίνει ένα απόβλητο. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένας Δήμος. Άρα οφείλουμε και από τη στιγμή που μιλάμε για επικίνδυνα απόβλητα να είμαστε σίγουροι τι γίνεται με αυτά τα απόβλητα.